3 λεπτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Η ασφάλεια του πολίτη, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, αποτελεί ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Το ζητούμενο όμως είναι η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί στην υλοποίηση και την ισχύ αυτού του δικαιώματος όσον αφορά τον πολίτη. Με σαφήνεια απαντάμε και λέμε όχι. Η επιλογή της κυβέρνησης και η τακτική την οποία ακολουθεί καλλιεργεί ένα κλίμα τρομοκρατίας του κοινού που καλλιεργεί το φόβο, που ο φόβος ουσιαστικά οδηγεί σε αδράνεια, σε μη διεκδίκηση, σε φήμωση διαμαρτυριών, χτύπημα όποιας αντίστασης υπάρχει στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυβερνητική παράταξη προσπαθεί να καλύψει απεγνωσμένα την τεράστια αποτυχία της σε όλους τους τομείς, θα έλεγα, σε αυτόν τον σημαντικό τομέα της ασφάλειας, χρησιμοποιώντας ακόμα μια φορά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Οι κακές πολιτικές που εφαρμόζονται με την αστυνομοκρατία, με την κρατική βία, διανθισμένες με fake news, παλιωμοδίτικες ιδεοληψίες, φτηνή ανάλυση γεγονότων, ξαναφέρνει, λυπάμαι που θα το πω, το διχασμό σε όλο το μεγαλείο. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση ευαγγελίζεται συνένεση. Όμως συνένεση η οποία είναι καλή μόνον όταν συμφωνεί κανείς απόλυτα με τις κυβερνητικές επιλογές. Κάθε αντίθετη φωνή βρίσκεται στο στόχαστρο και επιχειρείται να εξαφανιστεί. Η Νέα Δημοκρατία έκανε πολιτική όλο τον καιρό όσο ήταν αντιπολίτευση, στηριγμένη σε ιδεολειψίες, σε καθημερινή προπαγάνδα, υποσχόμενη την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη. Περιττό να υπενθυμίσουμε ότι και η ίδια αισθανόταν τρομοκρατημένη από τα τρικάκια και τις μπογιές γνωστής ομάδας ή απειλήτω από κάποιες καταλήψεις άδειων κτηρίων και τη στέγαση οικογενειών προσφύγων σε αυτά. Πρώτη κίνηση της κυβέρνησης ήταν η πρόσληψη αστυνομικών ειδικών φρουρών, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε σε ορκομοσία των νέων αυτών, οι οποίοι μπήκαν στην εργασία μετά από ελλειπή ταχύρυθμη εκπαίδευση ολίγων μηνών. Κατά τη γνώμη μας, η αποδυνάμωση των τμήματων, η μετακίνηση πάνω από 600 αστυνομικών από τα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας, η παράλληλη ενίσχυση των ΜΑΤ και άλλων κατασταλτικών δυνάμεων, τη δράση που είναι ουσιαστικά η πρώην ΔΕΛΤΑ, δείχνει ξεκάθαρα την επιλογή της κυβέρνησης να υποβαθμίσει το κοινωνικό αγαθό της ασφάλειας στις λαϊκές γειτονιές και να στρέψει το προσωπικό της αστυνομίας στη μάχη με εσωτερικούς εχθρούς που ίδια η κυβέρνηση κατασκευάζει. Παράλληλα, ραγδαία είναι η επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων των Ελλήνων και Ελληνίδων αστυνομικών και συνεχείς εκθέσεις τους σε κίνδυνο, με σκοπό να υπηρετηθούν πολιτικές γενικότερης καταστολής. Αποκορύφωμα αυτού και η επιχείρηση στο κουκάκι και οι κίνδυνοι τους οποίους αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί με ευθύνη πρώτιστα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με την εργαλειοποίηση των αστυνομικών. Είναι και αυτοί εργαζόμενοι, όπως πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού είναι εργαζόμενοι. Κάνουν ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Μην τους εκθέτεται σε κινδύνους που αφορούν και τη ζωή τους. Η προσπάθεια αστυνόμευσης με την αποδιάρθρωση και τον αποδεκατισμό όλων των υπηρεσιών, ανέφερα και πριν, θα προσθέσω και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα τμήματα ασφαλείας, για να ενισχυθούν κατασταλτικοί μηχανισμοί και ενίσχυση του μοντέλου της αστυνομοκρατίας, ακόμη και με αστυνομικούς από την επαρχία, με έξοδα του δημοσίου, φέρνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να παρατηρείται μια έξαρση και μεγαλύτερη διασπορά εξτρεμιστικών δράσεων. Παράλληλα, η αποψήλωση των υπηρεσιών έχει ήδη μεγάλο αντίκτυπο και στην επιδείνωση της πραγματικής εικόνας της εγκληματικότητας στη χώρα. 6 μήνες διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι μύθοι καταρρύπτονται.
Παρόλη την αστυνομοκρατία, τα χημικά εναντίον διαφωνούντων, το ξύλο επί δικαίου και αδίκων, κανένα αίσθημα ασφάλειας του πολίτη δεν εμπεδόθηκε. Μπορεί οι αστυνομικές δυνάμεις να διατίθενται για τη φύλαξη κτηρίων που εκενώθηκαν από καταλήψεις ή ακόμα και για την αποτροπή για τρίτη φορά του εμπρισμού χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία της Αθήνας, το έγκλημα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ζει και βασιλεύει. Πυροβολισμοί στα λαδάδικα, μαφιόζικες εκτελέσεις και δολοφονίες μέρα μεσημέρι στη Βάρη, ντουζίνες καμένα αυτοκίνητα στις γειτονιές της Αθήνας είναι μερικές από τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Και μια απορία θα ήθελα να εκφράσω. Καμιά από τις υπηρεσίες ασφάλειας της χώρας δεν συγκινήθηκε από διεθνή εντάλματα της Ιντερπόλ ώστε να κινητοποιηθεί και να συλλάβει καταζητούμενους μαφιόζους ή εκτελεστές, μη επιτρέποντας τουλάχιστον την είσοδο στη χώρα. Είναι μόνον αυτή η έρμη φύλαξη των συνόρων, είναι μόνο για την αποτροπή δύσμυρων προσφύγων από πολιτικές σειράξεις ή εναντίον οικονομικών μεταναστών και κλιματικών ακόμα προσφύγων προσπαθούν απελπισμένα για έναν τρόπο απλής επιβίωσης. Η καταστολή του εγκλήματος οργανωμένου ή της μικρής παραβατικότητας θέλει πολλές και συντονισμένες προσπάθειες. Χρειάζεται ενίσχυση της αστυνόμευσης τόσο με προσωπικό όσο και με μέσα, δεν χρειάζεται όμως με αστυνομοκρατία. Χρειάζεται την παρουσία αστυνομικού με αναβαθμισμένη εκπαίδευση, κάτι πολύ σημαντικό, και όχι ρητορία σαν αρμόδιον με σαφή προσανατολισμό ακόμα και στον επηρεασμό της δικαιοσύνης. Χρειάζεται την εφαρμογή μέτρων πρόληψης της εγκληματικότητας και όχι καταστολή. Εσείς τι κάνετε, κύριοι της κυβέρνησης? Εσείς καλλιεργείτε το φόβο, που όπως έγραψε και ο Θουκυδίδης, ο φόβος παραλύει τη μνήμη. Ευχαριστώ.